Στρατηγέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, με την επικίνδυνη πλέον, όπως εξελίσσεται, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Χθες είχαμε, για πρώτη φορά βλέπω, ότι η Χεζμπολάχ με βαλιστικό πύραυλο χτύπησε τις εγκαταστάσεις, προσπάθησε να χτυπήσει τις εγκαταστάσεις της Μοσάντ στο Τελαβίβ. Πάμε σε επικίνδυνους δρόμους, στρατηγέ. Σε κάθε περίπτωση πλέον έχει ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο στο βόρειο, το βόρειο μέτωπο πλέον του Ισραήλ. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι και το οποίο είναι πολύ δύσκολο, γιατί πλέον δεν μιλάμε για τη Χαμάς, αλλά μιλάμε για μια πολύ πιο ισχυρή οργάνωση, παραστρατιωτική, το ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα, τρομοκρατική για πάρα πολλούς, η οποία είναι η Χεζμπολάχ. Είναι μια οργάνωση η οποία από πίσω της είναι ξεκάθαρο πλέον ότι στηρίζεται από το Ιράν και πραγματικά έχει εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες πυράβλους, βεβαίως τεχνολογίας όχι τόσο state of the art, δηλαδή τόσο καλής τεχνολογίας για να πω ότι έχουν πάρα πολύ καλή ακρίβεια, αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και με αυτόν τον βομβαρδισμό που κάνουν... Τη ζημιά την κάνουν όμως, στρατηγέ. Τη ζημιά... Ακριβώς. Σπάνε το ηθικό των Ισραηλινών. Έστω και ένας πύραυλος να κατέβει κάτω σίγουρα δημιουργεί πολύ άσχημη εντύπωση και μπορεί να σκοτώσει και κόσμο ή να καταστρέψει υποδομές. Και σε κάθε περίπτωση κρατάει σε πολεμικό συναγερμό όλη την περιοχή. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κλιμάκωση της κατάστασης η οποία δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι υπήρχαν τρόποι του να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα και αυτός ο τρόπος ήταν όταν να γινόταν μια κατάπαυση πυρός κάτω με τη Χαμάς, έτσι ώστε να μειωθούν οι απαιτήσεις και των Παλαιστινίων, Παύλα και των Ιρανών όσον αφορά το τι θέλουν, τι ζητάνε από το Ισραήλ. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό το πράγμα και η εκτίμησή μου είναι, και κλείνω με αυτό για να με ρωτήσετε, βεβαίως, ότι το επόμενο βήμα του Ισραήλ, και λογικά, δηλαδή αν ήμουν και εγώ εκεί και το σχεδίαζα κάπως έτσι, θα πρέπει να μπουν σε κάποιες χερσαίες επιχειρήσεις, αν και είπαν ότι δεν θα τις κάνουν, αλλά ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια ζώνη, ένα buffer zone, ένα μαξιλάρι μέσα στον νότιο Λίβανο, έτσι ώστε να μην φτάνουν στο Βεληνεκές οι πολλοί πύραυλοι και ρουκέτες της Χεζμπολάχ, στο βόρειο Ισραήλ, είναι να φτιαχτεί μια τέτοια ζώνη 20-25 χιλιόμετρων μέσα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι πλέον μιλάμε για χερσαίες επιχειρήσεις, που σημαίνει πλέον στρατιώτες στο πεδίο, οπότε θα έχουμε και νεκρούς, θα έχουμε και άλλα πράγματα και σίγουρα μια κατάσταση πάρα πολύ. Άρα αυτό, όπως το περιγράφετε, στρατηγέ, μιλάμε ότι ενδεχομένως να έχουμε στο Λίβανο μια νέα Γάζα. Ναι, δεν θα είναι Γάζα. Όχι, λέω Γάζα, ναι, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Εκεί δεν θέλουν να καταλάβουν την περιοχή, ούτε να καταστρέψουν τη Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν μπορεί να καταστραφεί. Πρέπει να καταλάβουν όλο το Λίβανο για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο μπορούν να κάνουν είναι να φτιάξουν, όπως είπα, ένα μαξιλάρι, ένα τέτοιο γης 20 χιλιόμετρων βάθους, έτσι ώστε να ελέγχεται από τις Ισραηλινές δυνάμεις αυτό και να μην μπορούν να βάλουν εκεί ρουκετοβόλα για να ρίξουν ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο αντικειμενικός σκοπός που είπαν οι Ισραηλίτες ήταν να μπορούν ελεύθερα να γυρίσουν στις βόρειες πόλεις του Ισραήλ οι πολίτες του Ισραήλ. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν, αυτό πρέπει να κάνουν. Αυτό όμως, όπως είπα και νωρίτερα, θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την περιοχή και θα πάμε σε μια περιφερειακή σύραξη που μεταξύ μας, για να μην κρυβόμαστε και γιατί το ακούμε και λέμε πω τι έγινε, μα αυτή τη στιγμή πλέον μιλάμε για μια περιφερειακή σύραξη πλέον. Δεν είναι, δηλαδή, τι άλλο περιμένουμε από μια περιφερειακή σύραξη. Σίγουρα η Αίγυπτος και η Ιορδανία δεν πρόκειται να μπουν σε αυτό το πράγμα, διότι από πίσω υπάρχει η Αμερική και είναι συνεργάτες με την Αμερική και είναι και σύμμαχοι. Άρα η Συρία δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Οι μόνοι οι οποίοι μπορεί να βάλουν το χεράκι τους με πυραυλικά είναι το Ιράν. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είμαστε πλέον εκεί. Μάλιστα. Άρα εκτιμάτε ότι ενδεχομένως το Ιράν να εμφανιστεί και μπροστά.
Μπροστά δεν θα βγει με δύναμη. Δεν θα βγει, λέτε. Δεν θα βγει. Δεν μπορεί να βγει. Δηλαδή, πώς να μεταφέρει δυνάμεις από το Ιράν μέσω του Ιράκ και της Συρίας για να φτάσουν στο Λίβανο για να πολεμήσουν. Μόνο αν στείλει κάποιους με κάποια αεροπλάνα ή με κάποια καράβια να πάνε και να ενταχθούν στις τάξεις της Χεζμπολάχ. Δεν θα κατεβεί δηλαδή, πιστεύω, το Ιράν με το εθνόσημό του στο πεδίο της μάχης στο Λίβανο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα. Πυραυλικά όμως μπορούν να χτυπήσουν. Αυτή την εκτίμηση που κάνετε για την χερσαία εισβολή του Ισραήλ, το βλέπετε να γίνεται σύντομα? Όπως είχα πει και όταν έγινε και αυτές οι εκρήξεις στους βομβητές, νομίζω είχαμε μιλήσει και μαζί. Μαζί το είχαμε πει, ναι. Ναι, είχαμε πει ότι εφόσον κάνανε αυτό, θα πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή την επιτυχία, άρα λοιπόν θα πρέπει να πάνε στο επόμενο βήμα. Είδαμε λοιπόν ότι... Μιλήσαμε, ξεκίνησε αυτό το επόμενο βήμα, δηλαδή άρχισαν πλέον να βομβαρδίζουν επί καθημερινής βάσεως όλη αυτή την περιοχή. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν θέλουν να το ολοκληρώσουν αυτή τη σχεδίαση, το επόμενο στάδιο είναι να μπουν μέσα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει αρκετά σύντομα. Τώρα σε πόσες μέρες δεν ξέρω. Κατάλαβα. Πάμε σας παρακαλώ τώρα, θα ήθελα το σχόλιο σας και για την χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Μία συνάντηση που όπως όλα δείχνουν και καταλαβαίνω και από τα ρεπορτάζ και από τις ανταποκρίσεις, διήρκησε περίπου μισή ώρα. Και μάλλον, όχι μάλλον, ναι, στο τραπέζι τα βαριά θέματα δεν μπήκανε. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα με την επισήμανσή σας. Βεβαίως δεν είναι τόσο εύκολο. Πράγματι διήρκησε μισή ώρα, φανταστείτε μισή ώρα με μεταφραστές. Με μεταφραστές, μπράβο. Οπότε, σημαίνει ένα τέταρτο. Ακριβώς. Πολύ είπα. Γιατί έχω ζήσει τέτοιου τύπου συζητήσεις. Το πιο πολύ χρόνο τον τρώει ο μεταφραστής. Τον τρώει ο μεταφραστής. Στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση είναι καλό το να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Δηλαδή το ότι είναι η έκτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που είναι η έκτη σε λιγότερο από 1,5 χρόνο. Σε 15 μήνες, ναι, είναι ακρίβεια. Συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες αυτών των δύο χωρών. Κακά τα ψέματα, είμαστε άσπονδοι φίλοι εντός εισαγωγικών. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για εμάς. Είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Σίγουρα το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια προβλήματα στον αέρα, το τονίζω, όχι στη θάλασσα. Στη θάλασσα υπάρχουν προβλήματα και πολλά μάλιστα, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Αλλά στον αέρα δεν έχουμε αυτές τις παραβιάσεις, δεν έχουμε όλα αυτά τα οποία γινόταν πριν από αυτούς τους 15 μήνες. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Άρα λοιπόν σίγουρα επιζητούμε το να υπάρχει μία έστω αυτού του τύπου επικοινωνία για να εξομαλύνονται κάπως οι κάποιες στριβές οι οποίες δημιουργούνται. Από εκεί και μετά όμως, εάν πάμε σε αυτή καθεαυτή τη συνάντηση, θεωρώ ότι το μόνο πράγμα που έβγαλε ήταν αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι ουσιαστικά συμφωνήσανε ότι τα μεγάλα θέματα δεν πρέπει να τα αγγίξουν ακόμα, διότι προφανώς υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, όχι από τη δικιά μας την πλευρά τόσο, όσο από την πλευρά της Τουρκίας. Κακά τα ψέματα, και αυτό είναι πράγματι πολύ δύσκολο στη διαπραγμάτευση. Έχουμε μια διαπραγμάτευση στην οποία ο ένας από τους δύο διαπραγματευόμενους, η Τουρκία στην προκειμένη περίπτωση, είναι μια χώρα αναθεωρητική. Θέλει να τα αλλάξει όλα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι καμιά κυβέρνηση ελληνική, πολλό δε μάλλον και αυτή που υπάρχει σήμερα την τελευταία πενταετία, δεν θα αποδεχόντανε να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Επίσης είναι μια συνάντηση η οποία πραγματικά ήταν πολύ χαλαρή, γιατί έγινε υπό το φάσμα ποιων πραγμάτων, της Κάσου, των προβλημάτων που υπάρχουν στην Κάσου, του τουρκολιβικού που μετεπιτάσσεως η Τουρκία προσπαθεί να το εδραιώσει παντού, του Κυπριακού, το οποίο δεν συζητήθηκε καν. Τώρα, μιας και το λέτε, στρατηγέ μου, μιας και το λέτε και το Κυπριακό, ναι, λίγη ώρα πριν τη συνάντηση, ο Ερντογάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ζήτησε να αναγνωριστεί επισήμως το ψευδοκράτος. Ακριβώς, ναι. Είναι αυτό ο αναθεωρητισμός που λέμε. Και μετά από λίγο πήγε και μίλησε. Και μετά, ναι. Ξέρετε, επειδή το έχω ζήσει με τους Τούρκους πάρα πολύ,
σε διάφορες συναντήσεις όταν ήμουν βεβαίως εν ενεργεία σε πολλά επίπεδα, έβλεπες ότι προσπαθούσαν να διαχωρίσουν την Ελλάδα από την Κύπρο. Δηλαδή αυτά τα δύο πράγματα θέλουν να τα αντιμετωπίσουν ξεχωριστά. Αυτό κάνουν και τώρα. Γι' αυτό βλέπετε ότι πήγανε. Βεβαίως φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, θα του είπε τι επιζητεί για την Κύπρο. Έτσι, θέλω να πιστεύω. Βεβαίως μέσα σε ένα τέταρτο 20 λεπτά δεν ξέρω αν πρόλαβα τα πει, αλλά λέμε τώρα. Ο άλλος δεν απάντησε καθόλου. Και από ό,τι είδατε στις ανακοινώσεις των δύο υπουργείων, των δύο προεδριών τέλος πάντων, δεν υπόθηκε τίποτα. Δεν αγγίστηκε το θέμα της Κύπρου. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό, να σας πω, αλλά θυμάστε εκείνα τα πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοινώθηκαν να γίνουν. Σταματήσανε και αυτά, γιατί πράγματι υπάρχει από την άλλη πλευρά μια εχθρική στάση. Ξέρετε, όταν υπάρχει μια εχθρική στάση, αρχίζεις και εσύ να μαζεύεσαι. Και εδώ είναι και το θέμα μου το μεγάλο. Μα το θέμα είναι ότι όλο μαζευόμαστε. Ότι όλο εμείς μαζευόμαστε. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Ότι τελικά εμείς κάνουμε βήματα προς τα πίσω για να μαζευτεί λίγο η κατάσταση και να υπάρχει μια ηρεμία. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά πρέπει να έχουν και κάποιο όριο. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα του το έβαλε το όριο αυτό του. Θέλω να πιστεύω ότι θα του το έβαλε αυτό το όριο. Έτσι αλλιώς δεν έχει τίποτα να χάσει πλέον. Δηλαδή το να συνεχίσουμε να έχουμε ήρεμο αέρα πάνω από το Αιγαίο, όχι ήρεμα νερά, γιατί βλέπετε με τα νερά το μεταναστευτικό έχει πάρει φωτιά την τελευταία περίοδο. Βέβαια για το μεταναστευτικό έγινε συζήτηση, μπήκε στο τραπέζι έγινε. Και συμφωνήσανε να υπάρχει ένας ανοιχτός δρόμος, ένας διάβλος επικοινωνίας. Το ξέρω, άκουσα, είπανε μάλιστα να βρεθούν και υπουργοί και καλά θα κάνουν να βρεθούν υπουργοί. Δεν ξέρω βεβαίως κατά πόσο θέλει η Τουρκία, άλλο τι λέει, θέλει πραγματικά καλά, ότι θα κάνει. Να ελέγξει. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν το είχα πει σε εσάς, ένα σκληρό κράτος, γιατί είναι σκληρό κράτος, μια σκληρή δημοκρατία η Τουρκία. Δεν μπορεί, εσείς πιστεύετε ότι δεν μπορεί να καθυποτάξει και να μην κινείται ρουθούνι από διακινητές? Εγώ νομίζω ότι μπορεί να το κάνει. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνει, διότι θέλει να διατηρεί αυτή την ένταση με το μεταναστευτικό. Γιατί κακά τα ψέματα είναι εργαλείο εναντίον όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης. Εργαλείο πίεσης. Ακριβώς. Όπου το ανασύρουν σε διάφορες περιόδους ανάλογα τι θέμα υπάρχει. Κατά το δοκούν. Ανάλογα τι θέμα υπάρχει, το προτάσουν. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν καταλήγω για να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Ναι. Πολύ καλή έγινε ή έπρεπε να γίνει. Πρέπει να συνεχίσουμε. Απλώς δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα και θα πρέπει εμείς να καταλαβαίνουμε ότι απέναντί μας έχουμε έναν αναθεωρητικό γείτονα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Ορθώς και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης με την κυβέρνηση βεβαίως έχει σηκώσει ψηλά και το διαφημίζει και καλά κάνει την Ατζέντα 2030. Για τα εξοπλιστικά. Τώρα μιας και το λέτε αυτό, πείτε μου και τη γνώμη σας παρακαλώ για την τέταρτη φρεγάτα που ανακοινώθηκε ότι θα πάρουμε. Όχι, είναι πάρα πολύ καλό. Κοιτάξτε, χρειάζεται αυτή τη στιγμή το ναυτικό μας είναι πλέον πολύ εγκατελειμμένο σε σχέση με την αεροπορία. Έχουμε μείνει λίγο πίσω, δηλαδή, λέτε, στη θάλασσα. Ακριβώς, γιατί είναι ακριβό το σπόρο, να το πω έτσι. Εντάξει, δηλαδή, το να πάρουμε όλα αυτά τα συστήματα, όλες αυτά τα καράβια, δεν είναι φτηνή υπόθεση. Μην ξεχνάμε όμως ότι πλέον φαίνεται ότι η κόντρα μας, να την πω έτσι απλά, με την Τουρκία είναι στον αεροναυτικό, έχει αεροναυτικό προσανατολισμό. Άρα, λοιπόν, εκτός από την αεροπορία που πραγματικά έχουμε κάνει τεράστια βήματα. Ίσως λίγο παραπάνω και από αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και το ναυτικό. Παρ' όλα αυτά τα κάναμε και μπράβο μας. Θα πρέπει λοιπόν και στο ναυτικό να δώσουμε κάποια παραπάνω δεδομένα και νομίζω ότι η τέταρτη μπελαρά ήταν σωστή επιλογή, όπως επίσης και η ανακοίνωση ότι σε κάποια από αυτές ή σε όλες, δεν θυμάμαι το όπως υπόθηκε, θα βάλουν και το υποστρατηγικό πύραυλο των Σκάλπ Ναβάλ. Στις τρεις πρώτες θα το βάλουμε το... Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση, διότι πλέον είναι η στρατηγική της ανασφάλειας στον αντίπαλο. Δηλαδή καλλιεργούμε στον αντίπαλο την ανασφάλεια ότι μπορούμε να τον βρούμε οπουδήποτε, διότι μιλάμε 1.400 χιλιόμετρα, πάει μέχρι την άλλη άκρη της Τουρκίας.
Καλά λοιπόν μπαίνει αυτό το πράγμα, μάλιστα, διότι αυτό είναι ένα ισχυρό αποτρεπτικό ατού στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων και μπράβο μας και μπράβο και στο Υπουργό Εθνικής Αμήνης που το έβγαλε ξανά στην επιφάνεια. Μάλιστα. Κύριε Καμπά, στρατηγέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία και τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.